Ώρες αγωνίας για τις οικογένειες των αγνοωμένων που έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερειπία κτηρίων στην επαρχία Ελαζίχ της Ανατολικής Τουρκίας. Τα σωστικά συνεργεία έχουν ανασύρει μέχρι τώρα πάνω από 40 κατοίκους και συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες σε 3 διαφορετικά σημεία της επαρχίας. Πάνω από 30 οι νεκροί και εκατοντάδες οι τραυματίες στις επαρχίες Ελαζίχ και Μαλάτια που επλήγησαν από τον ισχυρό σεισμό. Ο Τούρκος Πρόεδρος, που έσπευσε επιτόπου το Σάββατο και παρέστη στην κηδεία 2 θυμάτων, έχει αρνηθεί διεθνή βοήθεια. Διαβεβαίωσε τους κατοίκους ότι η χώρα είναι κατάλληλα προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει την κατάσταση και ότι όσοι επλήγησαν θα λάβουν κρατική βοήθεια. Καταφέραμε να βγούμε έξω, αλλά δυστυχώς άλλοι άνθρωποι δεν μπορώ να το περιγράψω. Φοβηθήκαμε πολύ, πάρα πολύ. Ήταν στο σπίτι τους όλοι. Μετά το σεισμό δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε με κανέναν τηλεφωνικά. Τις τελευταίες 2 ώρες τα τηλέφωνα χτυπούν. Απάντησαν, αλλά δεν μιλήσαν. Μετά δεν ξαναπάντησαν και τώρα τα τηλέφωνα δεν χτυπούν πια. Οι μετασεισμοί έχουν ξεπεράσει τους 700. Σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών, στις 2 επαρχίες που επλήγησαν έχουν καταρρεύσει 76 κτίρια και έχουν υποστεί ζημιές πάνω από 600.